πήγα στον καθρέφτη και είδα το πρόσωπό μου και εκεί διαπίστωσα ότι όντως όχι απλά με είχε δακώσει, αλλά μου είχε αφαιρέσει ολόκληρο κομμάτι από το πηγούνι. Εικόνες σοκ. Έτσι κατέληξε αστυνομικός της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας στη διάρκεια τακτικού ελέγχου το βράδυ της Παρασκευής. Άρχισαν να αντιδρούν λέγοντάς μας ότι επειδή είναι γόνοι γνωστής οικογένειας εδώ του Ηρακλείου, ότι δεν θέλουν να προχωρήσουμε στον έλεγχο του αυτοκίνητου και πως θα καλέσουν τον πατέρα τους, ούτως ώστε να έρθει εκεί και μας είπαν δηλαδή ότι θα δείτε τι θα πάθετε. Νεαρός είναι επιβάτης του οχήματος, του επιτέθηκε και τον δάγκωσε με μανία στο πηγούνι, αφαιρώντας του μεγάλο κομμάτι σάρκας. Όταν του ζήτησα να κατεβάσει το τηλέφωνο, δεν υπάκουσε σε αυτό. Ευγενικά με το χέρι μου έπιασα το χέρι του να τον αποτρέψω από το να πάρει τηλέφωνο. Αυτός τότε με μανία ξαφνικά, χωρίς καμία άλλη αιτία, με τράβηξε προς το μέρος του, με έπιασε από το αριξίσφαιρο γυλαίκο, με τράβηξε, ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο και συνεχεία ακολούθησε μία πάλι μεταξύ μας, ούτως ώστε να καταφέρω να τον δεσμεύσω, γιατί ήδη είχε διαπράξει το αδίκημα της απίθειας και της επίθεσης εις βάρος μου. Ο αστυνομικός μας περιέγραψε το εφιαλτικό εκείνο βράδυ και την επίθεση που δέχτηκε από τον νεαρό στην επιβάτη του οχήματος, ο οποίος αντιδρούσε στον έλεγχο, καθώς και τις στιγμές έντασης και πάλης που ακολούθησαν. Τις πάλης αυτής μεταξύ μας που πέσαμε και στο οδόστρωμα μάλιστα, λόγω της έντασης της στιγμής, δεν κατάλαβα ότι με είχε δαγκώσει. Το στόμα του ήταν γεμάτο αίματα. Εκεί παραξενεύτηκα και πήγα στον καθρέφτη και είδα το πρόσωπό μου. Παρόλα αυτά, αυτό το περιστατικό ήταν τόσο απρόκλητο που δεν μπορούσε ούτε εκείνος να αντιδράσει. Στη συνέχεια, ο συνάδελφός μου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες και οι δύο δράστες συνελήφθηκαν. Τα χρόνια της αστυνομικής μου υπηρεσίας δεν έχω ξαναδεί ποτέ κανένα τέτοιο περιστατικό. Σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες των πολιτών. Δεν γίνεται απρόκλητα και ανέτια να ένας αστυνομικός να ξεκινάει να κάνει τη δουλειά του, να βρίσκεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με βαθιές σωματικές βλάβες. Καταδικάζεται το περιστατικό, αυτό που δεικνύει περίτρανα καθημερινά τι αντιμετωπίζουν στον δρόμο. Και είναι ένας λόγος να κάποια στιγμή να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Η νομοθεσία δεν είναι τα χέρια των δικαστών. Εμείς θέλουμε με τροποποίηση του ποινικού κώδικα τα αδικήματα σε βάρος αστυνομικών να γίνουν αυστηρότερα, με πιο μεγάλες ποινές και χωρίς αναστολές. Οι επιθέσεις ενάντια σε αστυνομικούς που μάχονται το έγκλημα όχι μόνο δεν μας πτωούν, αλλά αντίθετα μας δυναμώνουν ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον μας με το ίδιο ζήλο και με υψηλό ηθικό, αναφέρει ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Παράταξης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου όλοι μαζί. Σε μερικές μέρες, αν δούνε ότι δεν εμπουλώνεται σωστά, ίσως να χρειαστεί και επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για να αποκατασταθεί. Έχω αντιμετωπίσει πολλά, έχω τραυματιστεί και στο παρελθόν και άλλες φορές, αλλά αυτό σαν περιστατικό ήταν πρωτόγνωρο. Σοκαρίστηκα λίγο, δεν μας πτωούν αυτά τα περιστατικά. Η κίνδυνη είναι καθημερινή, δεν ξέρουμε σε τι βάρδια θα κάνει ο καθένας μας, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κάθε βάρδια. Τώρα είναι ένα δάγκωμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ένα όπλο, μπορεί να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έγινε και άλλες φορές στο Ηράκλειο. Θυμάμαι πριν ένα-δύο χρόνια είχε ένα πάλι έλεγχο και δαγκώσει ένα αστυνομικό της ομάδας Δίας ένας πολίτης. Ευτυχώς έγινε πάνω από τα ρούχα, οπότε δεν είχαμε απώλεια σάρκας όπως αυτό το περιστατικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, περιστατικό εξύβρισης εναντίον αστυνομικών της Δίας από 38χρονο Θαμώνα, ο οποίος αρνήθηκε να πληρώσει το λογαριασμό σε καφετέρια, σημειώθηκε χθες το πρωί στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας το συνέλαβαν, καθώς στη διάρκεια ελέγχου στον ημεταπό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης και 3 μαχαίρια.